Θετικότατη και γόνιμη υπήρξε η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης με θεσμικούς, τους τοπικούς φορείς και συλλόγους, αλλά και σε πολλούς ενδιαφερόμενους, που οργάνωσε το Τμήμα Πολιτισμού του Δημοναυπακτίας προκειμένου να κατατεθεί το σχέδιο δράσης για τον πολιτισμό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2020. Αναλύθηκαν από τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Ράπτη τα σχέδια για την πολιτιστική στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, καλώντας όλο το πολιτιστικό κεφάλαιο σε διαρκή διάλογο. Τόνισε βέβαια ότι κάθε βήμα της πόλης το αποφασίζει η κοινωνία και ο Δήμος λειτουργεί υποστηρικτικά. Στη διάρκεια των τοποθετήσεων έγιναν πολλές προτάσεις που θα αξιολογηθούν και θα ιεραρχηθούν από την ομάδα διεκδίκησης που συστάθηκε στο τέλος της συζήτησης. Προσπαθούμε σαν Δημοτική Αρχή να οργανώσουμε τον πολιτισμό στη βάση αναγκών της κοινωνίας μας, στη βάση νοοτροπιών, στη βάση θεσμών και αντιλήψεων. Όλα αυτά τα πράγματα θα διαμορφώσουν την πολιτιστική μας στρατηγική. Έχουμε συνολική εικόνα του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής μας και σαφή στρατηγική του μέλλοντος. Ξεκινήσαμε προχθές διάλογο με όλες τις πολιτιστικές δυνάμεις της περιοχής μας. Υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, υπήρξαν σοβαρές προτάσεις. Νομίζω ότι τα πράγματα κατευθύνονται σήμερα στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης γενικότερα για το Δήμο Ναυπακτίας για την επόμενη πενταετία, προκειμένου να ενταχθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2020. Θεωρούμε ότι η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων και γενικότερα του προσανατολισμού μας είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον το γεγονός αυτό δεν είχε αντιμετωπιστεί πέρα από τα όρια της Ναυπάκτου. Ήταν ένα τοπικό γεγονός και δεν έγινε καμία προσπάθεια για να μπορέσει να αγκαλιαστεί από τους Ευρωπαίους συμπληρωνόμους της ιστορίας μας. Σήμερα στην Ευρώπη υπάρχει μια οικονομική συνοχή. Πολιτιστική συνοχή όμως δεν υπήρξε ποτέ, όπως είπε και η Μελίνα Μερκούρη. Υπάρχει ένα γεγονός που συνομολογείται ούτως ή άλλως στην Ευρώπη. Συζητείται, διδάσκεται, γιορτάζεται. Θεματοφύλακας αυτής της ιστορίας σήμερα είναι η Ναύπακτος. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε αυτό ακριβώς έτσι το όνομα.